Γεια σας φίλοι μου, ακόμα ένα Play Classics εδώ και τι έχουμε σήμερα. Δεν θα παίξω ολόκληρο playthrough γιατί αυτό το συγκεκριμένο βιντεάκι που κάνω αυτή τη στιγμή θα παίξω κάνα 10 λεπτό 15 λεπτό από το παιχνίδι. Είναι το Goonies από τα NES που βγήκε το 1986. Στις αρχές υπήρχε ένα προβληματάκι από τη διάβαση του Wikipedia και δεν το βγάλανε τη μία στην Αμερική. Ενώ υπάρχει ξέρω και αμερικάνικη έκδοση. Βγήκαν γενικά πολλές εκδόσεις Famicom και με το κλασικό καστάν, γιατί το Famicom ήταν λίγο μυστήριο. Είχε βγάλει τις πιο μικρές κασέτες που ήταν για τα συστήματα της Ιαπωνίας και αργότερα βγήκαν και σε άλλα μέρη. Εντάξει, ήταν περίεργο γιατί υποτίθεται είναι βασισμένο στην ταινία τα Goonies που ξέρουμε όλοι και αγαπάμε. Τουλάχιστον όσοι έχετε την ταινία, δεν ξέρω και καινούργια μας σας αρέσει. Εγώ έχω κάνει και ένα review από το DVD που είχα πάρει πρόσφατα. Θα το δείτε στο κανάλι μου, όσοι θέλετε να τσεκάρετε. Είναι ένα πολύ βασικό platform που θυμίζει λίγο. Είναι puzzle όλη φάση. Πρέπει να βρει κάποια κλειδιά, να αντινάξει κάποιε πόρτε για να βρει κάποια μυστικά αντικείμενα των φίλων σου αντικείμενα από ό,τι καταλαβαίνω από την ταινία, ώστε να περάσει και αν είσαι στον κανονικό τερματισμό του παιχνιδιού. Έχω δει κάποιο πλέτρο στο NES πριν λίγη ώρα. Να πάρω μια γεύση. Είναι, δεν είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά όσο πάει περιπλέκεται, γιατί το μεγαλύτερο χρόνο στο παιχνίδι είναι ο χρόνο. Πρέπει να προλάβει να ανοίξει τι πόρτε, να πάρει τα απαιτούμενα κλειδιά, να ανοίξει την πόρτα και να φύγει. Ήταν λοιπόν request από έναν φίλο μου, πολύ καλό φίλο στο YouTube εδώ πέρα που έχει ένα φοβερό κανάλι. Θα έχω κάτω περιγραφή για το κανάλι που όσοι θελήσετε να πάτε να δείτε τα βίντεο του. Κάνει φοβερά βίντεο και αυτό τι βιντεάκια φτιάχνει. Reviews και όχι μόνο και unboxings κάνει και απ' όλα. StamFlashBack λέγεται. Πολύ καλό παιδί. Τον ευχαριστώ για που έδειξε, ας πούμε, είδε τα βίντεο μου κτλ. Και θέλω να σα ευχαριστήσω, φίλο μου, πάρα πολύ. Και επειδή μου το ζήτησε, θα το κάνω. Και κάποια στιγμή θα κάνω και ένα ολοκληρωμένο playthrough. Προς το παρόν αυτό είναι τώρα κάτι μικρό έτσι όπως είπες και εσύ. Και θα παίξω και κάποια άλλα παιχνίδια να δοκιμάσω να παίξω, όπως το Aladdin που μου ζήτησες και αυτά. Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι γι' αυτό. Αν όλα πάνε καλά και δεν έχω πρόβλημα γενικά με το recording και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι. Αργότερα να αναφέρω ότι έχει βγει και ένα Goonies νούμερο 2 σε συνέχεια. Και είχε βγει για την Αμερική καθαρά σαν 2. Δεν ξέρω ακριβώς τι παίχτηκε με το release, ειλικρινά. Δεν διάβαζα το Wikipedia τις λεπτομέρειες. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε να δείτε. Και βγήκε αργότερα σαν Goonies 2. Είναι παρόμοιο παιχνίδι βασικά. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη νομίζω. Πριν από το ίδιο παιχνίδι, απλά να είναι ονομασμένο διαφορετικά. Έχω αυτή την εντύπωση γιατί το είχα παίξει στο PS που μου έχω μιουλέτρο και το είχα παίξει ότι τερμάτισα και το συγκεκριμένο παιχνιδάκι πριν καιρό. Και είναι λίγο περίεργη όλη η φάση. Γενικά δεν ξέρω τι παίχτηκε. Goonies 2 δεν υπήρχε ταινία σαφώς. Και ελπίζω να μην γίνει ούτε remake να κάνω ούτε δύο δεύτερη συνέχεια. Γιατί το Goonies είναι κάτι το οποίο για εμάς τουλάχιστον του πιτσιρικάδε άφησε πολύ καλή εποχή. Στην εποχή εκείνη. Και όσοι θέλετε να δείτε την ταινία, τη δείτε και τώρα, είναι φοβερή. Λοιπόν, τα πολύ λόγω, ας ξεκινήσουμε για να μην κάνω το βίντεο 50 λεπτό και κουράω στον κόσμο. Πάμε λοιπόν. Okay, λοιπόν, φίλε μου. Εδώ έχουμε κάποιες πόρτες και σκοτώνουμε ποντίκια. Είμαστε στη Σοφίτα, όσοι καταλάβατε, όσοι έχετε δει την ταινία. Θα ξέρετε λίγο πολύ τι παίζετε. Να δω κάποια μυστικά εδώ μεταξύ. Είναι θυμίζει λίγο Wonder Boy Monster World που πηδά στον Άρη και βρίσκει μυστικά κτλ. Λοιπόν, με σκοτώνει του αντιπάλου, αλλά ταυτόχρονα σκοτώνει και εσένα και θέλει προσοχή αρκετή. Πρέπει να βρει κάποια μυστικά αντικείμενα και κάποια κλειδιά που είναι το βασικότερο, στόχο για να σηκωθεί για να φύγει από τι περιοχέ. Λοιπόν, παίρνουμε τα κλειδάκια μα, φεύγουμε. Το συγκεκριμένο κομμάτι το μεταξύ που παίζει ο Χρυσού να αναφέρω ότι είναι από το soundtrack τη ταινία και σαφώ από ένα βίντεο κλειπ βασισμένο στην ταινία. Είναι από τη Cindy Lauper το. Λέγεται νομίζω το κομμάτι The Goonies Good Are Enough, κάπω έτσι λέγεται. Good Enough, νομίζω. Πολύ το ξέχασα, τέλο πάντων. Αν σα μην διορθώσω, το κάνω λάθος, τώρα είμαι λίγο αφοσιωμένο στο παιχνίδι. Και μαζεύει λοιπόν αυτά τα αντικείμενα, μυστικά αντικείμενα, κλειδιά. Και μα κυνηγάνε και οι φρατέλοι φυσικά που δεν μοιάζουν καθόλου με του φρατέλοι εδώ πέρα. Μοιάζουν με κοινότητε που μαθιόντουσαν. Είναι η ιδεολογία των Ιαπώνων πώ περίπου θα ήθελαν να είναι οι φρατέλοι. Γιατί άμα κάνουν αυτή τη ταινία, κάπω έτσι θα ήταν. Μπορεί να ζαλίζει λοιπόν με κλωσικέ του αντιπάλου σου. Αλλά δεν είναι αρκετό γιατί κάνουν respawn κατευθείαν σχεδόν οι αντιπάλοι. Δεν θέλει αρκετή προσοχή, εντάξει. Παίρνουμε κομπίτσα λοιπόν. Προσέχουμε γιατί και. Αυτό πρέπει να είναι one up νομίζω. Ναι. Παίρνουμε λοιπόν κάτι τέτοια πράγματα και προσπαθούμε να φύγουμε από εδώ το όσο γρηγορότερο δυνατόν γίνεται. Ζαλίζουμε και λίγο του αντιπάλου. Αυτοί όσο πάνε αγριεύουν κάτω το τέλο. Όπω φυσικά είναι και στην ταινία. Με του φρατέλη και το σλόθ. Το πάλι αγαπημένο μα σλόθ. Πολύ αγαπάμε. Και αγαπάμε να μισούμε και του φρατέλη γιατί μα κοπανάνε εδώ πέρα λίπητα. Ενέργεια δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει από κάπου πίσω. Τέλο πάντων. Αυτή είναι η χειρότερη βασικά. Η χειρότερη πάλι είναι αυτή εδώ πέρα τη αλεπουδίτσε. Δεν ξέρω τι ακριβώ αλεπούδε είναι. Πολύ ωραίο ρεμάκι. Πολύ ωραίο έχει στο βίντεο, τι γίνεται. Και πήγαμε λοιπόν. Στο πάει το πρώτο stage. Και όσο πάνω πράγματα δυσκολεύω σαφώ. Έχει εδώ κάποιε πόρτε που σε μπερδεύουν λίγο την κατάσταση. Κοιτάμε στον άρθρο να δούμε πώ μπορούμε να κάνουμε μυστικά και έτσι για το γάμο του. Βασικά. Να δούμε από εδώ τι γίνεται. Τα προσέχουμε τι φωτιέ κλασικά εδώ πέρα. Είμαστε στου υπονόμου από ό,τι κατάλαβα. Είναι σκηνή με του υπονόμου από την ταινία. Φοβερό, πραγματικά το προσέξαμε πολύ. Είναι γενικά
καλό port δηλαδή, κατά μια έννοια από... Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Το Goonies πιστεύω σε παιχνίδι. Όπα, πέσαμε κάτω, παρατήκατε αυτό. Και εδώ έχουμε σφεντόνα, ναι, παίρνουμε και σφεντόνα, ναι, το θυμήθηκα, ναι. Είχαμε σφεντόνα. Δεν ξέρω, το καλύτερο όπλο βασικά σφεντόνα πρέπει να είναι. Δεν θυμάμαι αν έχει κι άλλο. Αλλά βοηθάει πολύ για να κάνουμε, να αποφύγουμε γενικά τις κακοχίες, τους αντιπάλους και όλα αυτά τα κακά. Και φυσικά ο χρόνος που είναι το... Το βασικό... Α, μ' αρέσει το τραγουδάκι όλα, ξέρω. Α, παίρνουμε ενέργεια τελικά. Τελικά παίρνουμε ενέργεια. Μπορούμε να ξεδιαλέγουμε σφεντόνα, δεν νομίζω. Σφεντόνα είναι νομίζω πρέπει να την κρατάμε στο χέρι μας, να κάνουμε κάποιον και λίγο κακό. Γιατί... Ένας άσχος... Τι είναι αυτό? Α! Ένα σταυρό λοιπόν, γιατί έχει και βαμπύρ το παιχνίδι. Γιατί το Goonies είχε και βαμπύρ. Ναι, ναι, ναι. Είναι όπως την ορατήλα του Μάριο, το αστεράκι. Γινόμαστε σούπερ δυνατοί. Έχουμε ακόμα, είχαμε ευτυχώς και δεν ήταν εδώ. Ήταν τελικά αυτό το ταξίδι, ναι, θα σέρι. Και παίρνουμε λίγα ενέργεια πίσω. Γιατί είναι βασική. Και αυτό έχουμε ξανά για ακόμη μια φορά τους αγρίους. Ναι, λοιπόν, έχει εδώ πέρα και τις πύλες τώρα μας μεταφέρουν πιο γρήγορα νομίζω στα μέρη που θέλουμε. Ναι, για να περάσουμε στα άλλα σημεία. Naturally. Και μεταμορφώθηκε σε ρακούν ξαφνικά ή αλεπού, δεν ξέρω τι είναι αυτό που είπα πριν. Μεταμορφώθηκε λοιπόν σε κάτι ακόμα. Ξαφνικά έτσι με τη μία έτσι, το μεταμόρφωσε. Είχε τόσο άγρια ζώα. Είχε εντάξει, ένα σατανικό πιάνο που γκρεμιζόταν το μέρος από κάτω κτλ. Είχε τους φαρτέλι και σκελετούς. Που δεν ζωντανή έπαιρνε φυσικά σκελετούς. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό που μπει είναι και το παιχνίδι βασισμένο. Ταινία πάντα. Πάλι είναι καλύτερο από κάτι άλλο που βασίσανε ports πιο σύγχρονα στις ταινίες, πολύ πια ιδέα από τα ναι. Δηλαδή ήταν πραγματικά ιδέα σε κοινό όλος. Μάλιστα, εδώ δεν το πήραμε. Μπράβο, ρετάσου. Πολύ μυαλό. Θα αργήσουμε και θα φτάσουμε κιόλας, δεν είναι τίποτα. Κατάλαβα τι πάμε. Καμπούμ! Λοιπόν, όσο γίνεται, έξε πρέπει να πλησιάσω γιατί θα πεθάνω. Ευτυχώς βρίσκεις εύκολα βόμβες γιατί δεν είναι κάτι που θα έχουμε έλλειψη. Έτσι, να δούμε τον δρόμο μας μόνο τώρα θέλω. Γιατί δεν θυμάμαι τον τρόπο που να φύγω, λοιπόν. Jump, jump, Mikey, jump. Τι έχουμε, κάνει μυστικό, για να δούμε. Για να δούμε, όχι, δεν έχουμε κάτι. Νομίζω το πήρα ό,τι και να ήταν. Κάνω κύκλο προφανώ. Θα πρέπει να μπορούσαμε να κάνουμε δύο πίτσε για να μην γίνουμε ξεφύλλα στο παιδί. Στο φίλο μα, στο staff. Εντάξει, θα βγάλουμε, δεν είναι θέμα. Thank you, λοιπόν. Και έχουμε πόσο κλειδιά θέλει για να δούμε τώρα. Να φύγουμε. Την πόρτα να. Την πόρτα θέλουμε να βρούμε. Αυτό μα ενδιαφέρει. Νομίζω μπορεί να πάρει πίσω χρόνο. Τώρα το θυμήθηκα έτσι πως ξαναδέω το παιχνίδι λίγο. Α, ωραία, κάτι ξεχάσαμε εκεί. Η όλη φάση αυτό είναι δηλαδή, να θυμάσαι λίγο πολύ που θα πας για να μην... Να μην την πατήσεις, κάτσε να φύγουμε από εδώ γιατί είμαστε έτσι κάτω. Α, την πάτησα από την βόμβα, πολύ ωραία, αλλά εγώ όμως θα σου σκοτώνω, είναι δυστυχώς. Τρία κλειδιά νομίζω κάθε πίστα είναι. Έχω αυτή την ψευδή εντύπωση, είναι τρία κλειδιά κάθε πιστούλα. Από εδώ δεν φτάνω, όχι, δεν έχει τον τοίχο πώς θα περάσει. Από εδώ δεν φτάσω, πώς θα περάσει, στάσω. Έχουμε χρόνο 145. Κυλάει όμως αρκετά γρήγορα έτσι. Παρόλο που δηλαδή νομίζεις ότι. Α, οκ. Okay, θα προλάβω. Θέλει να προσέχεις. Θα το αφήσω πάνω λοιπόν. Να δούμε. Θέλω να βρούμε την πόρτα μας. Μισή λεπτό μας ενδιαφέρει. Μήπως είμαι σε άλλο σημείο τώρα γιατί μοιάζουν τα μέρη. Μάλιστα. Μπήκαμε λοιπόν ξανά στο κεφάλαιο και πάμε να βρούμε τώρα το επόμενο μέρος. Ναι, αλλάζει το χρώμα την περιοχή που σημαίνει ότι ήταν άλλο μέρος αυτό που ήταν σαφώς. Και εδώ έχουμε το ρακουνάκι κάτω που μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Φύγε! Φύγε! Να, τώρα είναι ρετούν. Πω, καλά. Και πρέπει να φεύγουμε γρήγορα, δεν είναι τίποτα. Γιατί αντίπαλοι βγαίνουν συνέχεια ρετούν. Κατάλαβα τι. Το καλό είναι ότι είναι ενέργεια το παιχνίδι, εντάξει. Εδώ δεν μπορούμε να πει όχι σαφώς. Αυτές τις πόρτες δεν παίρνουμε, δεν μπορούμε. Έχουμε δύο κλειδιά, εμείς θέλουμε ακόμα ένα κλειδί. Δεν μας διαφέρει επομένως. Α, αυτό μας διαφέρει. Και ο Φρατέλη ο οποίος τραγουδάει. Είναι η σκηνή που τραγουδούσε αυτός σαν τρελός και ο Τσάνκ είχε φοβηθεί, είχε χεστεί επάνω του καημένος ο Τσάνκ ο Στούμπος. Στούμπος στα ελληνικά, στην τραγουδότηση στα ελληνικά το λέγα. Και περάσαμε, τώρα να βρούμε την πόρτα να φύγουμε θέλουμε. Where is the freaking door? Where is the freaking door? Πού είναι η πόρτα, θέλω να φύγω. Αυτό με ενδιαφέρει τώρα. Πολύ ωραία. Η πόρτα. Μήπως ήταν κάτω και δεν την είδα. Πρέπει, ναι. Δεν έχουμε time, όχι τίποτα. Γι' αυτό σκούζει φυσικά και... Α, και νομίζω... Αφού μαζέψουμε τα κλειδιά δεν χρειάζεται να ξαναζέψω. Δεν θυμάμαι.
Τέλος πάντων, εντάξει, το playthrough που κάνω είναι καθαρά για λόγους νοσταλγίας κιόλας. Είναι και για την νοσταλγία, γιατί θα το έκανα κάποια στιγμή. Σκέφτηκα να το κάνω κάποια στιγμή, playthrough. Είναι πολύ όμορφο παιχνίδι. Δεν βρίσκω την πόρτα. I cannot find the door! Καλά θα πεις και τα ίδια δεν μπορείς να κάνουν πρόβλημα τα παιδιά. Να βρίσκω τις πόρτες κτλ. Γιατί να μην έχω εγώ. Where are you, door? Παιδιά χάθηκα. Δεν ξέρω πού είναι η πόρτα. Ούτε θα τον σκότωσαν, επομένως καλύτερα γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έχω δύο apps. Τα κλειδιά μου είναι εδώ ακόμα. Ευτυχώς. Πάλι καλά, τυχεροί είμαστε σε αυτό. Απλά να βρούμε το μέρος μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε μου χυμή καθόλου ενέργεια πριν, εντάξει. Δηλαδή. Κάπου κολλά τώρα. Κάπου δεν. Είναι επειδή άμα, αυτό που λέω, άμα δεν κάνεις ένα practice στο παιχνίδι λίγο να θυμηθείς, θα έχεις πρόβλημα. Και εδώ δεν βλέπω πόρτα. Πρέπει να παίζει να την πέρασα πριν και να μην τη βρείτε έτσι. Καλά είμαι λίγο, ότι έχω να μοιάξω. Είναι φάση δηλαδή που έχω παίξει παιχνίδια και μπροστά μου ήταν αυτό που ήθελα και δεν το έβρισκα. Όχι αστεία τώρα, και είναι δεύτερη πίστα μόνο αυτή σκέψη. Δηλαδή. Το παιχνίδι δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Εντάξει, μου αρέσει πολύ περισσότερο από κάποια παιχνίδια του τύπου. Και βγήκε κάποια στιγμή κάποια παιχνίδια τύπου Crazy Castle που ήταν το Bugs Bunny και είχαν βγει κάτι Mickey Mouse κτλ. Τέτοιο τύπου. Μου αρέσει πολύ περισσότερο αυτό το παιχνίδι γιατί το Crazy Castle δεν μπορούσε να κάνει jump. Δεν μπορούσε ούτε άλματα να κάνει ούτε να αφήνει. Μόνο βόμβες μπορούσε να αφήνει κάτω. Όσοι θυμάστε αυτό το παιχνίδι, το Crazy Castle. Α, ωραία, μπορεί να. Στην ουσία μπορώ να κάνω να σκύψω και να γλιτώσω το χτύπημα. Μάλλον επάνω είναι παιδιά, εγώ πρέπει κάτι να μου διαφεύγει. Καλά, καλό μου. Πάρουμε μια βομβίτσα, όχι τίποτα, θα χρειαστεί ιδιαίτερα. Εμείς θέλουμε τώρα να βρούμε το δρόμο μας, δεν μας νοιάζει και βόμβα ούτε τίποτα. Όλα αυτά είναι ανοσία ιδιαίτερα. Να περάσουμε, θέλουμε να φύγουμε, αυτό θέλουμε. Νομίζω ότι. Όχι, μπορεί να βγούμε ψυχάλα γιατί ταλαιπωρούμε. Έκανα βλακιά. Ναι, έκανα βλακιά. Είδατε αυτό που είχα πει είναι. Δεν πειράζει. Shit happens, τι να κάνουμε. Το παιχνίδι έχει πολύ όμορφη μουσικούλα για ρέτρο κλασικό παιχνίδι. Θα έλεγα ότι έχει μυστικά τετραδάκια. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα ψάχνουμε μυστικά. Θέλουμε απλώς να φύγουμε, να περάσουμε το stage και να κάνουμε ένα μικρό έτσι playthrough. Πολύ μου αρέσει να τύχει όταν μετρούσε το σκορ. Θυμίζει Mario Land λίγο η φάση. Και έχουμε και νυχτερίδες τώρα. Κατεβήκαμε στα πιο βαθιά μέρη των Goonies, φίλοι μου. Ναι. Και οι σκελετοί μας πέρα και τις νεκροκεφαλές, απίστευτο. Άρα, κλασική Konami, Castlevania, σκελετοί, νυχτερίδες. Και αράχνες γλυκιά μου. Κλασικά, πάντα. Τι θα πεις. Όσο βέβαια πάνε οι εχθροί γίνονται πιο. Είναι πιο δύσκολο να χτυπήσεις από τους εχθρούς. Α, μπήκαν πετρατάκια μας, που είναι βαθμοί για ζώουλες. Κλασικά, η Konami πάντα έδινε one-ups σε αυτά τα παιχνίδια. Πήραμε ενέργεια. Δεν νομίζω. Ναι, κάτι μας έδωσε ενέργεια. Προφανώς ο εχθρός. Και άλλες νυχτερίδες λοιπόν. Οι νυχτερίδες δεν. Πραγματικά με τις νυχτερίδες γίνεται. Επειδή είναι. Πετούμενο, κλασικά στα παιχνίδια αυτού του τύπου. Τα πετούμενα είναι όλα επικίνδυνα. Ξέρετε, δηλαδή είναι και άλλα πετραδάκια, βρήκαμε και άλλα πετραδάκια. Ωραία, μπράβο. Είμαστε πλούσιοι. We're rich. Λοιπόν, αυτό ήταν η όλη φάση, τα Goonies, ότι ήταν φτωχοί. Όπου φτωχός και η μοίρα του και ήθελα να, τέλος πάντων, να μπορέσουν να βρουν λεφτά για να σώσουν το σπίτι τους στα παιδιά. Δηλαδή ήταν αρκετά συγκινητικό κιόλας, σαν ιστοριούλα. Αυτοί που είστε κοντά δύσκολα οικονομικά θα καταλάβετε λίγο πολύ. Παραμένε φρατέλη. Άσε με να φύγω. Αλλιώς σου ρίξω βόμβα. Αυτά ήταν ένα από τα gadget του Data και καλά. Βόμβες όλα αυτά. Και όλη η φάση. Αλλά είναι γενικά ένα πολύ καλοδομημένο παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι τέλειο παιχνιδάκι. Είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι βασισμένο στην ταινία. Θα πιστεύω ότι. Όσοι το παίξετε, το ευχαριστείτε. Αυτοί που αγαπάτε τα ρετρό, τσεκάρετε το. Δεν θα χάσετε τον χρόνο σας ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα αυτοί που αγαπάτε την ταινία, θα ήθελα να έχω το γνήσιο, ρε φίλε. Εντάξει, έχω κάποια γνήσια παιχνιδάκια, δεν το, αλλά δεν τα έχω όλα γνήσια. Για να δούμε τώρα που θα πάμε, γιατί. Να βρούμε. Στο ίδιο μέρος βγήκαμε. Δεν πειράζει. Το κόνι δεν μπορώ να κάνω τα τζάμπα, όπου είναι και ένα φαντασματάκι. Δεν το θυμάμαι αυτό το ρετρό. Σαν βόμβα εκεί πέρα και θα ήθελα να του είχα πει μαγεία. Δεν πειράζει, φοβούμενος μην χάσω ενέργεια, πιστεύουμε καλά. Δεν πειράζει. Έχουμε άλλες δύο ζωούλες. Κάτι γι' αυτό. Κάτι γι' αυτό. Ναι. Ας πάμε όμως κάνα ποτικό για να πάρουμε
πρώτα από ό,τι και τρώνε δύναμη. Τι στο διάλογο και έχουν βόμβες. Τι γίνεται τώρα, φαντασματάκι. Για να δούμε, Μάκη, μπορεί να κλωτσίσει φαντάσματα. Μάκη, δυστυχώς. Δυστυχώς, όχι, το βρίσκω. Ανεπίδεκτο μαθήσεως. Πήγε για περιπέτεια, αλλά δεν ετοιμάστηκε καθόλου. Αλλά θα χρειαζόταν του Ghostbusters, επομένως. Πού να του βρίσκει τώρα, αν φέρει τηλέφωνο, α και ήσουν και σε δύσκολη οικονομική κατάσταση τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι δεν είναι, παιδιά. Θα είναι πολλά λεφτά κι αυτή. Κατά ψέματα, πολλά λεφτά χρεώνανε οι Ghostbusters. Με βάση τη ταινία του, όσοι τι έχετε δει. Κάτι διχίλιαρα και τριχίλιαρα δολάρια, καλά, σοβαροί είμαστε. Μα κατάξει το ξενοδοχείο, καλά κάνανε. Κυνηγήσαν του Σλάιμερ πρώτη φορά στην ταινία του, ξέρετε. Καλά κάνανε και ζήσαν του λεφτά γιατί αυτή είναι πλούσια. Από πλούσιου να ζητάνε πολλά λεφτά. Who you gonna call? Κλειδιά λοιπόν, τρία κλειδιά κάθε πίστα νομίζω, ναι. Αφ, οκ. Και τώρα ποτέ κάτι έχω μεταμορφωθεί νομίζω. Ναι, θα μεταμορφωθεί αυτός, φυσικά. Εννοείται ότι θα μεταμορφωνόταν σιγά, μη δεν μεταμορφωνόταν λοιπόν, πρέπει να πάμε από κάτω τώρα. Ναι, πάμε από κάτω, οκ. Εδώ θυμάμαι τη σκηνή με τους υπόνομους που κούνησε ο Σλόφ τα... το μέρος και κυριμάξε τα πάντα από πάνω και τσίριζαν ο κόσμος και έκανε α, όσοι έχετε δει την ταινία το ξέρετε σίγουρα. Τι γέλιο. Μιλάμε δηλαδή. Ωραία, μου μίλησε εντάξει. Ευτυχώς δεν σκάνε όταν βγαίνουν. Νομίζω παραπάνω και διαθέλω. Ευτυχώς δεν σκάνε βόμβες όταν βγαίνουν από τους εχθρούς. Αυτό είναι καλό. Γιατί θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ό,τι καρά μου. Οκ. Ζουμ λοιπόν. Εδώ έχουμε κάτι. Τι άλλο φάντασμα. Αχ, καταραμένο φάντασμα. Αχ, καταραμένο. Οπ, αυτό ήταν καλή αποφυγή. Αυτό όμως ήταν καλή αποφυγή. Φτάσε όλο βλακές κάνεις, τέλος πάντων. Μαστηριό είναι ενέργεια. Και πρέπει να προσέξουμε πολύ. Α, να το επόμενο μας λοιπόν. Και να είμαστε μακριά από τη βόμβα γιατί το παραμικρό άγγιγμα αντινάζεται για αρκετή ώρα και... Α, πήραμε λοιπόν σφεδόνα, κάτι και αυτό. Άρα για τα φαντάσματα μπορεί να τους σκοτώσουμε τη σφεδόνα. Κλώμα το κόβω. Δεν μπορούσαμε να τα κλωτήσουμε γιατί μια σφεδόνα να τους σκοτώσει. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Πάμε, πάμε. Έχουμε αρκετό χρόνο, νομίζω. Αλλά δεν έχουμε ενέργεια. Χρειαζόμαστε. Ναι, μπορούμε να σκοτώσουμε λοιπόν φαντασματάκια με τη σφεντόνα. Οκ. Τώρα τα είδα όλα. Είμαστε ξανά στο ίδιο μέρος, νομίζω. Είναι κλασικό, κλασικό μπέρδεμα που πάγαμε και στην πρώτη stage, εντάξει. Δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να βρω το μέρος. Πρέπει να βρω το μέρος γρήγορα γιατί θα πάλι θα χάσουμε από χρόνο και ενέργεια. Βασικά, καλύτερα να χάσω από ενέργεια πάλι. Όπα, όπα, όπα. Σιγά σιγά. Hey, 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 hey. Okay. Μάικη, είσαι ο Κιάνου Ρίβς. Μόνο αυτός θα κάνει αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσουν οι πύλες που έχουν τις νεκροκεφαλές, πάντησε πολύ. Α, ενέργεια. Εντάξει, ενέργεια. Κάτι πήραμε. Μην είσαι άπλιστος, ασό. Don't be greedy. Δεν πρέπει να είμαστε άπλιστοι παραπάνω. Και μας έδωσε ενέργεια πρέπει να λέμε ευχαριστώ. Έτσι, ναι. 500 βαθμούς λοιπόν το φαντασματάκι. Καλούς βαθμούς, ναι. Καλούς βαθμούς. Νομίζω, α, όχι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τάσο, πού πας, περίμενε, από κι άλλο κλειδί θέλει, γιατί κάνει συγκεκριμένο ήχο όταν παίρνουμε όλα τα κλειδιά. Κλασικό πλατφόρμα και δεν είναι κακό το πλατφόρμα, έτσι έχει. Έχεις μια ελευθερία κινήσεις, όχι ψέματα, δεν κινείσαι στον αέρα, αλλά δεν είναι έτσι ιδιαίτερα βαρύς ο έλεγχος. Το Mario Brothers, παρόλο που είναι από τα πρώτα platforms και που αξιοποίησε την γενιά των platform γενικά, ήταν πολύ βαρύς ο έλεγχος για. Όπα, καλή βλάκη αυτό. Ήταν πολύ βαρύς ο έλεγχος το Mario, έτσι. Το πρώτο Mario Bros. Κακά τα ψέματα, να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή. Ενέργεια, εγώ ήθελα κλειδί, αλλά τα πήραμε. Λες όλα και δεν έχω ιδέα. Κάνουμε ένα τσεκ, έχουμε αρκετό χρόνο. Είμαστε κοντά στο κλειδί. Ελπίζω να τα έχουμε πάρει όλα και να τελειώνουμε. Και δεν μας διέφυγε κάτι, απλά γυρίζουμε το μέρος πίσω. Δεν είναι καλό, δεν. Α, όχι, όχι, αγαπητό μου τανούκι, δεν είχαμε πιάσει αυτή τη φορά. Πάνω από έλα. Και ναι, 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 τα είχαμε μαζέψει όλα. Απλά δεν είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Τάσο είσαι κουφός. Τέρμα. Όταν δουλεύει στο αεροδρόμιο, πολλά αεροπλάνα καμιά φορά που φέρνει στο λογικό. Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο εδώ με τις πέτρες που μας βιώνουν. Παρόμοιες πέτρες και ιστορίες δεν είναι 4 θυμάστε που σε χτυπούσαν έτσι που σε κοπανούσαν και σε σκοτώνουν με τη μία. One hit kill. Πολύ παιχνίδα το περιορίζει. 4 το συζητώ και εδώ πέρα τώρα. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να έρθουμε από πάνω. Κάνουμε. Εντάξει, πάμε. Πάμε λοιπόν. Α! Σε σκοτώνει με τη μία, όχι! Όχι! Εντάξει, οκ. Παρασύρθηκα. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν το παιχνίδι. Έχω κάνει ένα χάι εδώ πέρα το 2050. Μπορούσα και καλύτερα. Sorry, φίλοι μου, στάμου, συγγνώμη, τα έκανα σαλάτα. Όπα, με σκροχειριστήριο, από χέρια, καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το Goonies. Ένα φοβερό
πλατφορμάκι για το NES. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνω ένα playthrough ολόκληρο, σκέφτηκα να κάνω. Θα το κάνω λίγο ένα practice, γιατί I suck at this προς το παρόν. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου ξανά που μου ζήτησε να του κάνω τέλος πάντων. Πρώτη φορά, είναι από τις λίγες φορές που μου ζητάει ο κόσμος να κάνω κάτι στο κανάλι μου. Χαίρομαι γι' αυτό και ό,τι άλλο θελήσει θα βάλω το link κάτω, φίλε μου, στην περιγραφή μου από το YouTube στο κανάλι σου, για να σε δουν και άλλοι, να σε βρούνε, να σε κάνω ένα promote κι εγώ όσο μπορώ. Αυτά από μένα, φίλοι μου, ξαναλυτώσαμε εδώ. Θα τα ξαναβούν σε κάποιο άλλο Playing Classics ή βιντεάκι. Μέχρι τότε, κάντε υπομονή. Τα λέμε.